Κυρίες και κύριοι, από εκείνη τη μαύρη μέρα του φρικτού εγκλήματος στα Τέμπη, μια δυνατή φωνή στην κοινωνία δεν σταμάτησε να ακούγεται παντού και να φτάνει μέχρι εδώ, στη Βουλή. Να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι ο μόνος σεβασμός στη μνήμη τόσων αθώων θυμάτων. Να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι, από κάτω μέχρι επάνω, είναι η μόνη εξηλαίωση των αυτουργών του εγκλήματος. Να καταδικαστεί και να ανατραπεί η πολιτική που οδηγεί σε τέτοια εγκλήματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην επαναληφθούν αυτά. Και μπροστά σε αυτήν την ξεκάθαρη απέτηση της κοινωνίας κρίνονται τελικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις, χωρίς κανείς να μπορεί να κρυφτεί. Και αυτήν την ξεκάθαρη απέτηση της κοινωνίας και προπαντός των οικογενειών των θυμάτων μετέφερε εδώ στη Βουλή το ΚΚΕ και πήρε την πρωτοβουλία για να συσταθεί τελικά από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής η Εξεταστική Επιτροπή. Μια επιτροπή της Βουλής για τη σύσταση της οποίας, ξέρετε, δεν ήταν αναγκαίες οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και αρκούσαν 120 βουλευτές. Άλλο τώρα αν η Νέα Δημοκρατία έκανε την ανάγκη, τη δική της ανάγκη, φιλοτιμία και τελικά την ψήφισε. Σε αντίθεση με την πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική, φαινομενικά πιο προωθημένη, η οποία όμως προϋπέθετε την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ως γνωστόν αυτή την καταψήφισε. Με λίγα λόγια, αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ, τότε πολύ απλά θα οδηγούμασταν στον οριστικό ενταφιασμό της υπόθεσης Τέμπη από τη μεριά της Βουλής. Είχαμε μήπως ως ΚΚΕ αυταπάτες ως προς τη λειτουργία μιας τέτοιας επιτροπής στη Βουλή με δεδομένο τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό? Όχι βέβαια. Τι είπαμε όμως από την πρώτη στιγμή? Είπαμε ότι το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί και θα αξιοποιήσει και αυτήν την επιτροπή ώστε και να μην ξεχαστεί το έγκλημα αλλά και να έρθουν στο φως όσο γίνεται περισσότερα και ουσιαστικά στοιχεία. Για ποιο λόγο? Μα τόσο για να αποδοθούν και οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες, αλλά όσο και για να φωτιστούν οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος, ώστε να μην επαναληφθεί. Και πράγματι, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, την προσπάθεια συγκάλυψης, τη μη κλήτευση ουσιαστικών μαρτύρων και τις ανέξοδες φτηνές αντιπαραθέσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας με άλλα κόμματα, προκειμένου καθένα από αυτά να κρύψει τις δικές του κυβερνητικές ευθύνες, παρόλα αυτά φωτίστηκαν αρκετές πλευρές που συντέλεσαν καθοριστικά στο έγκλημα. Επιβεβαιώθηκαν επίσης οι τεράστιες διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και την ασφάλειά του, αλλά προέκυψαν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, όπως των προηγούμενων Υπουργών Μεταφορών, καθώς και άλλων, οι οποίοι με τις ενέργειες ή τις παραλήψεις τους υπονόμευσαν την ασφάλεια του σιδηρόδρομου και αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο, αν δεν το προδιέγραψαν, στο έγκλημα των τεμπών. Και όλα αυτά περιέχονται στο πόρισμα του ΚΚΕ, το οποίο δεν δικαιώνει μονάχα τις προσδοκίες των συγγενών να φωτιστούν τα αληθινά αίτια και να αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη, αλλά και την απέτηση ενός ολόκληρου λαού να πάψουν η ασφάλεια και η ζωή του να συνθλίβονται στις μιλόπετρες του κέρδους. Και εν πάση περιπτώσει είναι και το μοναδικό πόρισμα στο οποίο, ξέρετε, κατονομάζονται πολύ συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες σε πολύ συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Το μόνο πόρισμα στο οποίο γίνεται αυτό. Αντίθετα στα πορίσματα, αλλά και στις σημερινές τοποθετήσεις όλων των άλλων κομμάτων, μπαίνουν κάτω από το χαλί οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι για το έγκλημα στα Τέμπη. Βλέπετε, η απελευθέρωση, η ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου, η κατάτμιση, η υποστελέχωση και τα έργα που υλοποιούνται ανάλογα με το κόστος-όφελος, που προστάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 25 ετίας, γι' αυτό και ορισμένοι, όπως το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, δεν κρύβουν την ενόχλησή τους. Τι να γίνει όμως? Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη είναι διαρκές και όχι στιγμιαίο. Απόδειξη, οι παρατάσεις και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβάσεων που έχει τη σφραγίδα όλων σας, των κυβερνήσεων εννοώ. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ολοκληρωθεί 4 συμβάσεις μέσα σε 14 χρόνια, όταν θα έπρεπε αυτές να έχουν ολοκληρωθεί σε 2. Αλλά έτσι γίνεται όταν, σύμφωνα με την Επιτροπή Γεραπετρίτη, όχι σύμφωνα με εμάς, τα σιδηροδρομικά έργα, λέει, αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, για να ικανοποιηθούν μάλιστα οι προμηθευτές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάτμιση των έργων καταντά συνήθις πρακτική, ακόμη και οι προδιαγραφές είναι συχνά διαφορετικές από ένα τμήμα χιλιόμετρων έως το επόμενο, με συνέπεια συμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια σκέτη ντροπή και μια μεγάλη προσβολή στα θύματα των τεμπών και τους συγγενείς τους, την αγωνία τους να βρουν απαντήσεις και να τιμωρηθούν όσοι πραγματικά ευθύνονται. Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, αυτές εξαντλούνται με την παραίτηση του τότε Υπουργού Κώστα Καραμανλή. Οι ποινικές ευθύνες περιορίζονται σε εκείνον τον σταθμάρχη της Βάρδιας και στους μηχανοδηγούς των 2 αμαξοστοιχειών που συγκρούστηκαν. Σύμφωνα δε με το πόρισμα, κανένα πρόβλημα ασφαλούς λειτουργίας δεν υφίσταται στο δίκτυο και η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί αν οι εργαζόμενοι τηρούσαν απλώς το γενικό κανονισμό κινήσεως. Τόσο απλά και τόσο ξεδιάντροπα. Ξέρετε όμως κάτι? Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας, για να μας θυμίζουν ότι το έγκλημα αυτό δεν πρόκειται ούτε να ξεχαστεί, ούτε να παραγραφεί. Σας ευχαριστώ.